Βρισκόμεθα αγαπητοί στην πάντοτε ιστορδομο κεφάλαιο του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων εις των στίχων 56. Ενθυμίστε το θαυμάσιον εκείνον όραμα του Αγίου Στεφάνου ακριβώς εκεί που σταματάει η απολογία του κατά βίαιον εννοείται τρόπον, όχι κατά φυσιολογικών, όταν είδε τους ουρανούς ανεωγμένους, όπως λέγει εκεί ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς, και τον Ιησούν εστώτα εις τα δεξιά της δόξης του Θεού. Και ότι τον είδε εστώτα τον Ιησούν, όχι καθήμενον, που δείχνει, σας έλεγα την περασμένη φορά, την άμεση εποπτεία και βοήθεια του Χριστού εις τον μάρτυρά του. Και ότι είναι μία ανάγκη. Πολλές φορές όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, όταν το μαρτύριον επίκειται, και μάλιστα εμπροκειμένο ο Στέφανος είναι ο πρώτος μάρτυρας του χριστιανισμού, να δώσει κανείς τη ζωή του για κάτι που δεν είναι πάρα πολύ σίγουρος. Γι' αυτό το λόγο απαιτείται μεν η πίστη, αλλά η πίστη οδηγεί έως ένα κατόφλι. Εκεί αρχίζει η θέα του Θεού, η θεωρία του Θεού, η θεωρία, θα λέγαμε, των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Μπορεί ο μάρτης, ο υποψήφιος μάρτης, να δει δόξαν Θεού, να δει τον Ιησούν Χριστόν, να δει έναν Άγιον, να δει την υπεραγία Θεοτόκων. Οπότε ο υποψήφιος μάρτυρ ενισχύεται. Και σας είχα πει ότι εμφανίζεται ο Κύριος όρθιος, που δείχνει ότι είναι έτοιμος να βοηθήσει τον πιστόν του, τον Άγιο Στέφανο. Και λέγαμε, εάν ρωτήσετε, γιατί δεν επέτρεψε, δεν απέτρεψε ο Κύριος το μαρτύριον, πώς μπορούμε να εννοήσουμε αυτήν την βοήθεια, τι θα έλεγαμε, τι θα πιστεύατε? Θα πιστεύατε ότι όταν έρχεται η βοήθεια του πιστού ο Χριστός, έρχεται για να τον απαλλάξει από εκείνο το οποίο πρόκειται να υποστεί? Τι πιστεύετε? Πολλές φορές μέσα μας έχουμε μία κακή αντίληψη και εκτίμηση των πραγμάτων, και όταν κάποτε σε κάτι υποφέρομε, ζητούμε πάντα να δικαιωθούμε, να απαλλαχθούμε και οι εχθροί μας να κατατροπωθούν. Μα δεν είναι σωστή αυτή η αντίληψη. Όταν έρχεται ο Κύριος δια να βοηθήσει τον μαρτυρά του, έρχεται να τον βοηθήσει όχι δια να αποτραπεί το μαρτύριον, αλλά έρχεται δια να τον βοηθήσει να δείξει μία στεναρά στάση απέναντι του μαρτυρίου, ώστε να μαρτυρήσει με δύναμη, να μαρτυρήσει με αληθινή ομολογία. Αυτή είναι η σωστή θέση της βοηθείας του ουρανού εις τον υποψήφιο μάρτυρα. Διότι πώς έπρεπε να δοξαστεί ο Ιησούς? Με τον τρόπο που εδόξασε εκείνος τον Πατέρα. Πώς εδόξασε τον Πατέρα ο Ιησούς? Με το μαρτύριο του Σταυρού. Με το μαρτύριο τώρα και ο άνθρωπος θα δοξάσει τον Ιησούν Χριστό. Κάποιος έλεγε, ο Απόστολος Πέτρος εδόξασε τον Χριστόν εκείνες τις μέρες, εκείνο τον πρώτο καιρό, με εκείνα τα λαμπρά του κηρύγματα, που όχι βεβαίως διότι ήταν λαμπρά, αλλά διότι ήταν, θα λέγαμε, ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος, και προσελκύστησαν εις την πίστη
3.000 την πρώτη φορά και 2.000 τη δεύτερη φορά. Ποιος ποτέ κέρδισε με δύο κηρύγματα 5.000 ανθρώπους? Εξίσου πολυτελής με την προσφορά του Αποστόλου Πέτρου είναι και η προσφορά του Αγίου Στεφάνου, που δεν έγινε δεκτός ο λόγος του. Δεν έγινε δεκτός. Το Αποστόλου Πέτρου γίνεται, του Στεφάνου δεν γίνεται. Ο ένας τιμάται, ο άλλος λιθοβολείται. Και η μία και η άλλη περίπτωση δοξάζει τον Χριστό, όπως εκείνος κρίνει. Όπως στη φυλακή ο Άγιος Ιάκωβος, ο Απόστολος, ο αδελφός του Ιωάννου, δέχεται το μαρτύριο, τον απεκεφάλισε ο Ηρώδης, όταν στην ίδια φυλακή, λίγο μετά, πολύ λίγο μετά, ελευθερώνεται ως φυλακισμένος ο Απόστολος Πέτρος από τον Άγγελο του Θεού. Δεν θα μπορούσε να πει κανένας, δεν μπορούσε να στέλνει άγγελος και να ελευθερώσει και τον Άγιον Ιάκωβον, τον Απόστολον, τον αδελφόν του Ιωάννου? Πώς ελευθερώνει μόνο τον Απόστολο Πέτρο και δεν ελευθερώνει τον Ιάκωβον? Έτσι το θέλει ο Θεός. Πάντως εκείνο που θέλω να κρατήσουμε, αγαπητοί μου, γιατί μας χρειάζεται, είναι ότι η βοήθεια του Θεού δεν είναι η απαλλαγή, αλλά είναι η στεναρά στάση, η στάση με πίστη και με διάθεση ομολογίας έναντι των εχθρών της πίστης. Εκεί είναι η βοήθεια του ουρανού.